Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο Γιώργος Καρεσκάκης για την παρουσίαση των νέων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Όπως βλέπετε ήδη στο πάνελ, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της νέας των νέων αστεριών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπετε ότι κατά σειρά από δεξιά κάθεται ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Δίπλα του είναι ο Ανδρέας Τάτος, ο Κώστας Μανολάς, ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ο Γιάννης Ζαραδούκας και ο Δημήτρης Σιώβας. Όλοι τους έχετε θαυμάσει τα ελληνικά γήπεδα, τώρα θα τους βλέπετε και με την Ερυθρόλευκη. Μαζί μας είναι και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ολυμπιακού, ο κύριος Γιάννης Βρέτζος, ο οποίος θα σας κάνει μια εισαγωγή, και βεβαίως ο κύριος Στάβας Θεοδωρίδης, ο αντιπρόεδρος της ομάδας. Να σας πω ότι η παρουσίαση θα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εδώ, όπου θα κάνουν από μια δήλωση, κάθε ποδοσφαιριστής θα σας κάνει μια δήλωση και στη συνέχεια θα κάνετε μερικές ερωτήσεις μόνο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, που εκεί θα γίνει μια δεύτερο μέρος, μια φωτογράφηση με τους ποδοσφαιριστές και τα κασκόλ του Ολυμπιακού και ό,τι άλλο πρόκειται να δείτε στην συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη τοποθέτηση από τον κύριο Βρέτζο. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα εκ μέρους της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός να καλωσορίσω τους 6 ποδοσφαιριστές στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Για μας είναι μια σημαντική μέρα η σημερινή, γιατί σήμερα υλοποιείται μία από τις σημαντικότερες και από τις δυσκολότερες να υλοποιηθούν δεσμεύσεις του Προέδρου μας όταν ανέλαβε την ηγεσία του Ολυμπιακού, η ελληνοποίηση του ρόστερ. Νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια, ο κ. Θεοδωρής μπορεί να με βοηθήσει περισσότερο, η πλειοψηφία των παικτών που βρίσκονται στο ρόστερ της επαγγελματικής ομάδας του Ολυμπιακού είναι Έλληνες παίχτες. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και οι 6 ποδοσφαιριστές είναι νέα παιδιά, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι στα 22 χρόνια. Θεωρούμε ότι έχουν όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθούν στην ομάδα και να αποτελέσουν τόσο τον κορμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, όσο και τον κορμό της Εθνικής Ελλάδος. Και αναφέροντας αυτό, θα ήθελα να επισημάνω κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που εκπροσωπήθηκε με 6 ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ελλάδα στο προηγούμενο Euro και ήταν μέσα στις πρώτες 5-6 ομάδες σε συνολική εκπροσώπηση παικτών σε αυτό το Euro, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο του Ολυμπιακού να αγκαλιάσει τα παιδιά και να τα στηρίξει, όπως και να αγκαλιάσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, η ενεργή συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η ανταπόκριση του κόσμου του Ολυμπιακού σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας, που είναι η χωρίς όρους στήριξη εκ μέρους του φιλάθλου του Ολυμπιακού στην ομάδα και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι είναι... Και ως τελευταία επισήμανση θα ήθελα να σας πω ότι στόχος μας είναι η επόμενη φουρνιά Ελλήνων παιχτών που θα έχουμε τη χαρά να ενσωματώσουμε στην πρώτη ομάδα να έρχονται μέσα και από τις δικές μας ακαδημίες. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τις σύντομες τοποθετήσεις των περιστών και ξεκινάμε με τον Δημήτρη Σιώβα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη διοίκηση που με πίστεψε και με έφερε στην ομάδα. Θα προσπαθήσω να τους δικαιώσω μέσα από τη δουλειά που θα κάνω στην ομάδα. Θα ήθελα ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα στην ελληνοποίηση και να πιστέψει στα παιδιά και να έρθει κοντά μας. Θέλω να βοηθήσω και εγώ την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, να κάνουμε και μια καλή πορεία που θέλει τόσο πολύ η ομάδα. Και για την Ελλάδα πιστεύω ότι οι στόχοι είναι γνωστοί, και πρωτάθλημα και κύπελο. Και θα δώσουμε πιο πολύ βάση τώρα στην Ευρώπη, που εκεί πέρα και εγώ και τα παιδιά προσπαθήσουμε πιο πολύ να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία, καλύτερη και την περσινή.
Να περάσουμε στον Γιάννη Ζαραδοκά. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του Ολυμπιακού, τη διοίκηση, τον πρόεδρο που στη δύσκολη στιγμή που είχα βγω αυτούς τους 6 μήνες από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία ήταν δίπλα μου. Ευχαριστώ καταρχήν και τον πρόεδρο που κάναν τα πάντα για μένα για να γίνω όσο πιο γρήγορα, καλά. Και θέλουμε προσωπικά εμείς να μας στηρίξει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί θέλουμε να ελληνοποιήσουμε την ομάδα και να δείξουμε το τι αξίζει ο καθένας. Και προσωπικά μετά τη συμμετοχή μου στην Εθνική θα ήθελα να πω σε όλους ότι να πιστέψουν ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ σε αυτήν την ομάδα μπορούν να τα απεξέλθουν στον Ολυμπιακό σίγουρα. Ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος. Γεια σας. Γεια σας. Και εγώ ήθελα να πω να ευχαριστώ στους ανθρώπους του Ολυμπιακού που με πιστέψαν και με φέραν στην ομάδα. Θα προσπαθήσω να δώσω τα καλύτερά μου. Να εύχομαι ο κόσμος να μας πιστέψει, να είναι πίσω μας και θα δώσω τα καλύτερά μου. Ο Κώστας Μανολάς. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού και γενικά όλους τους ανθρώπους στον Ολυμπιακό για την επιλογή τους που με πιστέψαν και με έφεραν στην ομάδα. Είμαι έτοιμος να προσπαθήσω όσο πιο σκληρά μπορώ μέσα από τις προπονήσεις και πιστεύω ότι θα δικαιώσω και τον κόσμο του Ολυμπιακού αλλά και τους ανθρώπους που με επιλέξανε, και γνωρίζω ότι οι απαιτήσεις του κόσμου αλλά και ιδιαίτερα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είναι πολύ υψηλές. Και είμαι έτοιμος να ανταπεξέλθω σε όλες τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις αυτής της μεγάλης ομάδας που λέγεται Ολυμπιακός. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Τάτος. Γεια σας. Είναι μεγάλη τιμή για ένα Έλληνα ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτήν την ομάδα και για αυτόν τον υπέροχο κόσμο, και πιστεύω να είναι δίπλα μας και να μας στηρίζει όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια. Θα ήθελα να μιλήσουμε στο γήπεδο, τίποτα άλλο. Και στον έτερο Ανδρέα, τον Ανδρέα Γιαννιώτη. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τη διοίκηση που πίστεψε σε μένα και θα δουλέψω σκληρά για να αποδείξω ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ πέρα. Εγώ και οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου θα θέλαμε τη στήριξη του κόσμου για να τα απεξέλθουμε στους στόχους μας. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις από εσάς. Σας παρακαλώ να λέτε το όνομά σας, το μέσο που εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτηση. Ναι, κύριε Δελαγραμματικά. Καλώς ήρθατε και στα 6 παιδιά. Μόνο στον αριθμό και στους 6, μια προτίμηση ερώτηση στον κύριο Ζαραδούκα, ο οποίος έχει και το ιδιαίτερο αρχικό το πρόσωπο, είναι και μόνο που ερώτησε από τους 6. Έχετε άποψη ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, μάλλον ένα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος βέβαια ζητά πάντα Ελληνόπουλα, αλλά καμιά φορά ίσως βιάζεται περισσότερο και ίσως δείχνει λιγότερη ανοχή στα Ελληνόπουλα. Ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο του Ολυμπιακού και να στηρίξει και εκείνος την πλευρά του αυτή την προσπάθεια που συνολικά γίνεται από την ομάδα. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να στηρίξουμε το τέταρτο αστέρι. Όλοι. Την υπομονή την έχουν όλοι. Συνήθως, άμα ξεκινήσουμε από φύλαθρο σε φύλαθρο και καταλάβει τι θέλουμε να δείξουμε στο γήπεδο και ο Έλληνας τι έχει να προσφέρει και υπάρχει αυτή η υπομονή, με τον καιρό θα το δείξουμε και να είστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσουμε τον καθένα. Κύριε Βάζο. Το διαφορετικό που έχω διαπιστώσει είναι στα πάντα στον Ολυμπιακό, στην οργάνωση, στις εγκαταστάσεις, στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, και πιστεύω ότι όλα εδώ γύρω στον Ολυμπιακό είναι πολύ οργανωμένα, είναι σαν ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό σωματείο τύπου μεγάλης ομάδας,
και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα εμάς τα νέα παιδιά, ώστε να μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Θα τελειώσουμε αυτό το πρώτο μέρος με μια συμβουλή που θα δώσει ο πρεσβύτερος της οικογένειας του Ολυμπιακού, ο κύριος Σάββας Θεοδωρίδης, στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και στη συνέχεια θα τους παραδώσει και την ερυθρόλευκη και ερυγωτή. Κύριε Θεοδωρίδη. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω εσάς για ό,τι έχετε κάνει για τον Ολυμπιακό, τους δημοσιογράφους, και θα κάνετε και φέτος πιστεύω πολύ περισσότερα. Θέλω να υποστηρίξετε αυτά τα παιδιά πάρα πολύ, γιατί αξίζουν τον κόπο. Είναι το μέλλον του Ολυμπιακού, το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, οι καλύτεροι παίκτες στις θέσεις τους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα ενσωματωθούν πολύ εύκολα στον Ολυμπιακό. Ήδη έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν τι θα πει ο Ολυμπιακός και τις διαφορές που έχει από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες. Τώρα θα θελήσω να θα δώσουμε τις φανέλες σε έναν ξεχωριστά. Θέλω να σου ευχηθώ. Και μετά θα πω δύο λόγια για αυτή τη φανέλα. Αυτή τη φανέλα θα σας πω και πώς. Κύριε Σάββα, στο μικρόφωνο για να ακούγεστε. Στο μικρόφωνο. Αυτές τις φανέλες που σας έδωσα είναι τιμημένες και είναι η ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι η φανέλα του μόνιμου πρωταθλητή των πρωταθλητών. Θα τη θυμίσετε και θα πεθάνετε για αυτή τη φανέλα. Όλοι σας. Είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Ο μόνιμος πρωταθλητής Ελλάδος. Και είναι η ψυχή του πρωταθλητή. Όποιος φορά τη φανέλα θα αισθάνεται έτσι. Είμαι συγκινημένος. Γι' αυτό σας λέω αυτά τα λόγια. Λοιπόν, παρακαλώ να σκεφτούμε λίγο για να δείξετε τις κεντρικές φανέλες με τους αριθμούς σας. Παρακαλώ, συγγραφέα, να έρθουν για λίγο.